Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Συνδυασμού της Λαϊκής Εισπύρωσης, που αποτελείται από δοκιμασμένους αγωνιστές και αγωνίστριες σε όλα τα μέτωπα αγώνα του λαού και της νεολαίας από κάθε γωνιά της Κοκκινιάς και του Ρέντη, σας καλωσορίζουμε και εμείς από τη μεριά μας στη μεγαλειώδη σημερινή συγκέντρωση που ούτε ο καιρός μπόρεσε να μας τη χαλάσει. Όλοι μαζί, σε θέση μάχης, για να γίνει η Κοκκινιά πάλι ένα ισχυρό κέντρο αγώνα, για να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αντίστασης και αντεπίθεσης. Όχι κι άλλη ανοχή και κανένα συγχωροχάρτη στις δυνάμεις και τις πολιτικές που τσάκισαν λαϊκά εισοδήματα και δικαιώματα και άπλωσαν παντού τη φτώχεια. Μπορεί ο εκλεκτός τους εδώ στην πόλη να τους καλύπτει και να τους δικαιώνει. Δεν μπορούν όμως να κάνουν το ίδιο όσοι πλήττονται από αυτή τη βάρβαρη πολιτική. Παριστάνει ο κύριος Ιωακημίδης τον ανεξάρτητο και τον αχρωμάτιστο, ενώ το στηρίζουν επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Δίνουμε τη μοναδική απάντηση όμως, που πιάνει τόπο για το λαό. Κοκκινίζουμε τις κάλπες με το κόκκινο της ελπίδας και της προοπτικής. Ισχυροποιούμε παντού το ΚΚΕ και τη λαϊκή συσπήρωση για να δυναμώσουν οι αγώνες και οι διεκδικήσεις για τις δικές μας ανάγκες. Αυτοί δεν αλλάζουν. Εμείς πρέπει να τους αλλάξουμε και αυτή τη μάχη δίνουμε στην πόλη μας, δίνουμε τη μάχη της ανατροπής. Και καλούμε το λαό τώρα να κάνει αποφασιστικό βήμα μπροστά και να αναδείξει τη λαϊκή συσπήρωση σε διοίκηση στο Δήμο Νίκαιας Ρέντη. Δεν δείχνουμε καμία ανοχή στο δήμαρχο Ιωακημίδη που έχει το χρήσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η σημερινή κυβέρνηση στηρίζει τον κύριο Ιακημίδη γιατί θεωρεί ότι άσκησε, λέει, πολιτική με προοδευτικό πρόσημο. Φαίνεται, για το ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική πολιτική είναι η αύξηση των δημοτικών τελών στο λαό και στα μικρομάγαζα της Νίκαιας και του Ρέντη, αλλά η μηδενική αύξηση στους μεγαλοεπιχειρηματίες εδώ στην πόλη. Φαίνεται προοδευτική πολιτική είναι μεγαλοεπιχειρηματίες να χρωστάνε πάνω από 6 εκατομμύρια στο Δήμο, όπως το Αλούφαν Πάρκ, η Ρόλκο, ο Αργυράκης, και να μην ανοίγει ρουθούνη. Και στα μικρομάγαζα να έρχονται κατασχετήρια από το Δήμο για χρέη 300 ευρώ. Φαίνεται προοδευτική πολιτική για το ΣΥΡΙΖΑ είναι νηπιαγωγεία στην πόλη μας να στεγάζονται ακόμα σε κοντέινερ, η ΔΕΗ να απειλεί σχολεία της πόλης ότι θα τους κόψει το ρεύμα, πάρκα και ελεύθερη γη όπως το πάρκο της Αγίας Άνας ή το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στις αρμένικες πολυκατοικίες να εγκαταλείπονται και να νοικιάζονται σε ιδιώτες για εκμετάλλευση, οι αθλητικές εγκαταστάσεις να συντηρούνται από τα ερασιτεχνικά σωματεία, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός στην πόλη να μετριούνται με βάση τι κέρδη μπορεί να φέρουν στο Δήμο, το δικαίωμα στην εργασία να είναι δίμηνα και πεντάμηνα του ΑΕΔ για να ανακυκλώνεται η ανεργία. Αυτά και άλλα πολλά είναι τα έργα και οι μέρες του κύριου Ιακημίδη. Αν αυτά είναι πρόοδος για το ΣΥΡΙΖΑ και το σημερινό εκλεκτό τους στην πόλη μας, τους τη χαρίζουμε την πρόοδό τους, γιατί είναι μια πρόοδος που ρίχνει κι άλλο νερό στο μήλο της κερδοφορίας του κεφαλαίου και καθιστά το Δήμο μακρύ χέρι του κράτους σε φορομπηξία και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών. Είναι τόσο προοδευτική η πολιτική του σημερινού Δημάρχου που σαν εκλεκτό του ΣΥΡΙΖΑ το κυκλοφορούν στην πόλη βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συνδιοικοί με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και η ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής τον αξιοποιεί στην επερασπιστική της γραμμή σε αυτή τη δίκη παροδία. Αυτή η ανοχή στη Χρυσή Αυγή από τους δίθεν ανεξάρτητους είναι που τους έδινε και αέρα να αλωνίζουν οι φασίστες εδώ στην αιματοβαμμένη Κοκκινιά. Η πολιτική του σημερινού Δημάρχου είναι βαθιά ταξική και αντιλαϊκή και γι' αυτό τον έχουν βάλει κάτω από την ομπρέλα τους και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Απλά γιατί κάνει τη βρωμοδουλειά τους και την εξειδικεύει εδώ στην πόλη. Εμείς καλούμε το λαό να αναλογιστεί. Τι δημοτική αρχή θέλει. Θέλει δημοτική αρχή που θα είναι το καλό παιδί της κυβέρνησης και των επιχειρηματιών, ή θέλει δημοτική αρχή διεκδικητική για να αναδειχθούν οι ανάγκες του λαού? Θέλει δημοτική αρχή βαστάζω της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Περιφέρειας, ή θέλει δημοτική αρχή στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τα προβλήματα του λαού και της πόλης? Θέλει δημοτική αρχή σαν τη σημερινή, που σιωπά για τα μεγάλα προβλήματα, όπως η υπολειτουργία του κρατικού ή η αποψήλωση της πόλης από κεντρικές υπηρεσίες? Θέλει δημάρχους σαν τον κύριο Ιακημίδη, που σαν πρόεδρος των δημάρχων της Αττικής για τις πλημμύρες στη Μάδρα, για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, κρατάει στάση ίσων αποστάσεων, λες και δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες? Που σαν πρόεδρος της ΠΕΔΑ διεκδικεί τη μονιμοποίηση του ένφια για να γίνει, λέει, έσοδο των Δήμων? Καλούμε το λαό όμως να αναλογιστεί και αυτά που έρχονται μετά τις εκλογές. Ποιος μπορεί να τους αντιπαλέψει? Δήμαρχοι και περιφερειάρχες που υλοποιούν πιστά την πολιτική τους, τα πράσινα, τα μπλε καιρός μνημόνια, ή δήμαρχοι που από θέση, ακόμα και από θέση διοίκησης, θα ασκούν μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση, αντιπαλεύοντας και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου και των κομμάτων τους. Τώρα λοιπόν, ψηφίζουμε λαϊκή συσπήρωση, την παράταξη που στηρίζεται από το ΚΚΕ για να υπερασπιστούμε αποφασιστικά και με σχέδιο τα συμφέροντα του λαού και της νεολαίας. Γιατί για εμάς τα προβλήματα δεν διαχωρίζονται σε τοπικά και γενικά. Τα προβλήματα δεν διαχωρίζονται σε νοικαιώτικα και ρεντιώτικα. Οι ανάγκες του λαού και της νεολαίας δεν έχουν διαχωριστικές γραμμές, αλλά έχουν αιτία, που είναι το σύστημα εκμετάλλευσης που ζούμε, που είναι το κέρδος του κεφαλαίου, που είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι οι πολιτικές των κυβερνήσεων που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, που είναι οι πολιτικές που υλοποιούν οι δήμαρχοι yes sir, όπως ο δίθεν ακομμάτιστος κύριος Ιωακειμίδης. Τώρα λοιπόν, σε κάθε γειτονιά της Νίκαιας και του Ρέντη ψηφίζουμε λαϊκή συσπήρωση, που είναι ένα πρόγραμμα αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για δωρεάν αθλητισμό και πολιτισμό, για μείωση των δημοτικών τελών στο λαό και στα μικρά καταστήματα, για μείωση και κατάργηση των τροφίων στους παιδικούς σταθμούς, για να μην αλλάξει η χρήση γης και παραδοθούν κι άλλοι ελεύθεροι χώροι σε επιχειρηματίες, για τα σχολεία και τη μόρφωση που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας, για δημόσια και δωρεάν υγεία, για να αναδειχθούν τα προβλήματα του κρατικού νοσοκομείου στην πόλη μας, για λειτουργία και επαναφορά δημόσιων υπηρεσιών στην πόλη. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, είμαστε δυνατοί, είμαστε αισιόδοξοι, ξέρουμε ότι παλεύουμε για το δίκαιο, ξέρουμε ότι παλεύουμε για να νικήσει ο λαός. Είμαστε όλοι στη μάχη σαν μια γροθιά για να φτάσει η φωνή και το δίκαιο μας παντού. Ευχόμαστε καλή δύναμη στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Παλεύουμε για να νικήσουμε. Ένα μήνυμα δίνουμε σήμερα. Κοκκινίζουμε τις κάλπες, ξανακοκκινίζουμε την Κοκκινιά, γιατί έχουμε αγώνες αύριο. Καλή δύναμη!